Είναι ο κύριος Μιγκέλ Κορέα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αν κλείσει, αν ανακοινωθεί δηλαδή, που οι πληροφορίες αυτό λένε, τις επόμενες ώρες, αν και τις επόμενες μέρες, θα μας βοηθήσει ο κύριος Κορέα να μας βγάλει δηλαδή μια ακτινογραφία, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά, ευχαριστώ. Όλα καλά. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τους παίχτες και πώς τα φέρνει η τύχη ή πώς τα φέρνει η μοίρα. Αρκετοί ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν τις ομάδες της Θεσσαλονίκης προέρχονται από την Πορτογαλία ή αγωνίζονται σε ομάδες εκεί. Τώρα, ο λόγος που ζητήσαμε έτσι που σας ενοχλούμε μάλλον, είναι για να μας μεταφέρετε, να μας περιγράψετε τις δυνατότητες και ουσιαστικά να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον συγκεκριμένο παίκτη, για τον Ράφα Σοάρης, που δεν τον έχουμε δει, δεν τον γνωρίζουμε, αλλά εσείς τον γνωρίζετε και μπορείτε να μας τα μεταφέρετε. Ναι, αυτός είναι πολύ καλός αριστερό μπακ, έπαιξε πάντα στην εθνική ομάδα από τους μικρούς. Τώρα είναι σε καλή φόρμα, από το γνωρίζω, πιστεύω ότι του αρέσει περισσότερο να παίξει πολλές φορές ένα επιθετικό, είναι καλύτερος με την μπάλα όταν πάει μπροστά, του αρέσει πολύ να πάει, να κάνει, είναι ένα παίκτης που κάνει πολύ καλά σέντρα και από την άλλη πλευρά χτυπάει πάρα πολύ καλά φαουλ κοντά στην περιοχή. Τότε αν θα πάει ΠΑΟΚ, πιστεύω σίγουρα ότι θα είναι πολύ καλή μεταγραφή. Πιστεύετε ότι θα είναι πάρα πολύ, πολύ καλή μεταγραφή, λέτε. Είναι 27 χρόνων, έτσι, είναι αριστερό μπακ, αλλά του αρέσει να παίζει και από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή είναι αυτά που λέμε τα επιθετικά μπακ, ο Ράφα Σοάρες, κύριε Κορέα. Ναι, είναι ένα γρήγορος παίκτης, τότε όπως σου λέω, του αρέσει πολύ να πάει να βοηθήσει τους παίκτες που έχει μπροστά του και να πάει μπροστά, αλλά και στην άμυνα είναι καλός, δηλαδή κανονικά είναι αμυντικός, τότε πρέπει να ξέρει να έχει προσοχή όταν είναι σαν αμυντικός, αλλά όπως σου είπα, είναι ένα παίκτης που πιστεύω ότι η μπάλα θα περάσει πολλές φορές από την αριστερά πλευρά, από την ΠΑΟΚ τώρα. Ο Ράφα Σοάρες ήταν στην Πόρτο, βλέπω εδώ το βιογραφικό του, να το πω έτσι, μέχρι το 2018, έτσι. Δηλαδή έκανε ένα πέρασμα από εκεί, ήταν με μεταγραφή από τα μικρά της Πόρτο, είναι αυτός, ή ήταν, τον πήρε η Πόρτο ως ένα ταλέντο και μετά τον έδινε δανεικό στην Πορτιμονένσε, στη Φούλα, από ό,τι βλέπω, στην Ακαδέμικα, στη Ρίο Άβε. Και μετά βλέπω εδώ, κατέληξε στην Κιμαράες. Εκεί έκανε συμβόλαιο, ας πούμε, στη Βιτόρια Κιμαράες. Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια πήγε καλά στη Κιμαράες. Έχει μεγαλώσει σαν παίκτης. Όπως σου είπα, δεν ήταν πολύ εύκολο να παίξει τότε στην Πόρτο, γιατί ο Πόρτο είχε πολύ καλή ομάδα. Αλλά σε όλες τις ομάδες που έχει περάσει έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και ήταν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες από τις ομάδες. Και πιστεύω θα συνεχίζει αυτό στην ΠΑΟΚ και θα είναι, όπως σου είπα, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ο Μπότο σίγουρα το γνωρίζει πολύ καλά. Τότε αν δεν πιστεύει ότι θα κάνει καλή σεζόν, το ΠΑΟΚ δεν θα το ενδιαφέρει σίγουρα. Ναι, προφανώς τον έχει παρακολουθήσει. Τον Μπότο τον γνωρίζεις, Μικέλ, έτσι? Δηλαδή τη δουλειά που κάνει. Αυτός έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όταν ήταν στην Μπενφίκα και μετά σκότερα από Μπενφίκα, από τους μικρούς, και μετά όταν έφυγε στη Σακτάρια και έκανε καλή, πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το ΠΑΟΚ να το πάρει το Μπότο, γιατί αυτός γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο σε όλο ο κόσμος και σίγουρα θα προσπαθεί να πάρει καλούς παίκτες για το ΠΑΟΚ. Μπορείς να μας πεις έτσι τον τρόπο που δουλεύει με τους παίχτες που τον ενδιαφέρουν, ο Μπότο? Δηλαδή ψάχνει συγκεκριμένη σχολή, να το πω έτσι, δηλαδή έχει κάποιες συγκεκριμένες επιλογές, σκέψεις? Όχι, όπως λέω, αυτός γνωρίζει
είναι, κάνει αυτό τη δουλειά που κάνει χρόνια, έχει γνωρίζει άλλους παίκτες και μάνατζερ που δουλεύουν στην Ευρώπη, είναι πολύ γνωστός και τότε είναι πιο εύκολο να κάνει μεταγραφές. Και όπως σου είπα, αυτός είναι στη ΠΑΟΚ τώρα και σίγουρα θα βοηθήσει την ΠΑΟΚ την άλλη σεζόν, μάλλον να παλέψει με το Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα και να πάει μακριά στην Ευρώπη. Υπάρχει και ο άλλος παίκτης, αυτός ο Φελίπε, που αγωνίστηκε στον Όφι και τώρα βλέπω από χθες ότι υπάρχουν ρεπορτάζ αρκετά που ενδιαφέρουν, ομάδες που ενδιαφέρονται μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτές που ενδιαφέρονται, λέει το ρεπορτάζ, ο Άρης δεν το επιβεβαιώνει, είναι και ο Άρης λοιπόν. Γνωρίζεις κάτι για το συγκεκριμένο παίκτη? Όχι, αυτός ξέρω ότι πήγε πολύ καλά στην Όφη, ήταν δανεικός από Sporting. Αυτός ήταν ευχαριστημένος που ήταν στην Ευρώπη, στην Όφη και τώρα αν μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα θα ήταν καλό για το παίκτη, γιατί αυτός είναι πολύ, και αυτός είναι καλό επιθετικός, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Όφη. Θα δούμε αν μπορεί να... Αυτός είναι παίκτης από το Sporting και μάλλον θα έχει κάποιο πρόταση να πάει, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα, αλλά είχε ένα τραυματισμό σοβαρό, έτσι, και έμεινε πίσω ο συγκεκριμένος. Αλλιώς λένε οι πληροφορίες ότι δύσκολα θα έπαιζε στον Όφη, δύσκολα θα έρχονταν στην Ελλάδα, δηλαδή ο συγκεκριμένος. Θα κάνει μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ναι, όπως είπες, ήταν σοβαρός τραυματία, αλλά αυτός χρειάζεται να παίξει συνέχεια και να έχει λεπτά. Έτσι πιστεύω ότι έκανε αυτό στην Όφη, έπαιξε συνέχεια και έβαλε πολλά γκολ. Και η Όφη δεν είναι εύκολο να είσαι, να βάλεις πολλά γκολ στην Όφη, δεν είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Τότε, όπως σου λέω, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με τον Λουίς Φελίπε, αλλά αν θα συνεχίσει την Ελλάδα θα ήταν καλό και για το παίκτης και για την άλλη ομάδα που μπορεί να πάει. Λοιπόν, για να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσουμε, να επιστρέψουμε δηλαδή στο θέμα για το οποίο σε καλέσαμε. Αν ο ΠΑΟΚ, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με το συγκεκριμένο παίκτη, με τον Ράφα Σουάρες, για να τα ξαναπούμε δύο πράγματα. Ο κόσμος, ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ, τι παίκτη θα δει, Μιγγέλ? Δηλαδή, θα τον δει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αριστερό μπακ. Θα δει έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ δυνατός, είναι πολύ καλός από τη μέση και μπροστά στην επίθεση, δηλαδή πολύ καλά στημένα, μας είπες, έτσι. Δηλαδή πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση όπως την περιγράφεις. Ναι, αυτός όπως σου λέω είναι γρήγορος, δεν φοβάται το ένα και σίγουρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα του αγαπάνε αμέσως και εντάξει, μπορεί να μην είναι βασικό στο πρώτο και δεύτερο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το ΠΑΟΚ στην άλλη σεζόν. Μάλιστα. Ωραία. Μιγγέλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοήθησες για μία ακόμη φορά, έτσι, να καταλάβουμε ουσιαστικά να τον δούμε, να μας βγάλεις μια ακτινογραφία του παίκτη πριν τον δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Σε ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη φορά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Μιγγέλ Κορέια.